Βρισκόμαστε στην επιχείρηση Olympia Electronics, μία από τι δυναμικότερε επιχειρήσει, 100 ελληνικέ επιχειρήσει στη χώρα μα. Δραστηριοποιείται το 1979, 32 χρόνια, και δίπλα μου έχω τον πρόεδρο και την ευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Λακασά, ο οποίο είναι και πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορειοελλάδο. Εξαγωγέων Βορειοελλάδο. Κύριε Λακασά, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μπορεί κάποιο να μετράει χρόνια προπηρεσία στον επιχειρηματικό χώρο. Πόσο δύσκολο ήταν για εσά να συνεχίσετε την οικογενειακή παράδοση. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι όταν έχεις μία πλούσια οικογενειακή παράδοση και ένα πλούσιο οικογενειακό background, είναι πολύτιμο αυτό και νομίζω ότι σου δίνει την πολύτιμη πείρα σε συνδυασμό με την όποια νεότητα και ενόρμηση που σου δίνει η νεότητα, να τα συνδυάσεις σωστά και να πετύχεις τους στόχους σου. Αυτό το οποίο πήραμε... Από την προηγούμενη γενιά, είναι το όραμα mm -hmm. και το εξελίξαμε και το μεγαλώσαμε. Είναι και λίγο πονοκέφαλο γιατί πάντα έχει το συγκριτικό στοιχείο του χθε. Ε, η χθες ήταν καλύτερη από του σημερινούς. Σαφώ υπάρχουν πολλά θετικά και πολλά που όπω τα είπατε αποτελούν ένα βάρο. Mm. Αν είχα όμω να τα σταθμίσω, τα θετικά είναι πολλά περισσότερα. 32 ολόκληρα χρόνια από το 1979 μέχρι σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σας σήμερα. Ε, ναι, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979. Από τότε ήταν προσαρμοσμένη στο όραμα για την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, τεχνολογίας, εχμής. Mm -hmm. Μπορείτε να κατανοήσετε ότι το 1979 όταν μιλούσες για ένα τέτοιο όραμα ήταν εφάμιλο με το αλβανός τουρίστας τότε. Έχει, πρέπει να κάνεις και ειδικό σεμινάριο από την αίσθηση για να δώσει τον άλλο καταλάβει τι κάνετε. Έτσι, παρόλα αυτά εμείς δεν πτωηθήκαμε από την εποχή. Ε, τότε, βέβαια, ο πατέρα μου με τον συνεταιρό του, ο Νίκο Λαγκασά με τον Παναγιώτη τον Βαντίδη, που είναι οι ιδρυτέ τη επιχείρηση, είχαν αυτό το όραμα και με πολύ μεγάλη συνέπεια, με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό και σοβαρότητα ε, επέκτηναν αυτό το όραμα, το έκαναν πράξη και σε πολύ σύντομο χρόνο, δηλαδή σε πέντε χρόνια, κατόρθωσαν να γίνουν οι leader τη αγορά συστημάτων ασφαλεία στην Ελλάδα το 1985. Είστε σε μια εγκατάσταση έξω από την... λίγο πριν την Κατερίνη. Είμαστε στη Βόρειο Πιερία mm -hmm. και αυτό αποτέλεσε αν θέλετε και ένα στίχημα. Γιατί ήμασταν η περιφέρεια του νομού Πιερίας. <laughs> η η, η βόρειο Ελλάδα είναι η περιφέρεια της Ελλάδος και όταν μιλάς και για ηλεκτρονικά ζητήματα ασφαλείας ε, σίγουρα παγκόσμια δεν πάει το μυαλό σου σε μια περιφερειακή πόλη της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, για εμάς αυτό δεν αποτέλεσε μειονέκτημα, αποτέλεσε πλεονέκτημα και το πιο βασικό στοιχείο το οποίο είχαμε να αξιοποιήσουμε είναι το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό μας, το οποίο ουσιαστικά συνέδεσε το όραμα της επιχείρησης με το δικό του όραμα. Γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι συμβάλλοντα τα μέγιστα στην επιτυχία της επιχείρησης, συμβάλλουν και οι ίδιοι στην αναβάθμιση του βιωτικού του επίπεδου. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό asset για εμά το οποίο το αξιοποιήσαμε. Πόσα άτομα απασχολείται. 133 άτομα. Είναι ένα θέμα μεγάλο κεφάλαιο. Ε, Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό μα το ανθρώπινο δυναμικό μα. Mm -hmm. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το 10% του ανθρωπινό δυναμικού μα απασχολείται στο, στο τμήμα έρευνα και τεχνολογία ανάπτυξη, το RD. Mm -hmm. ε, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία δίνουν στην επιχείρηση και την κάνουν να είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα κάποιο που εδρεύει εκτό των δύο μεγάλων κέντρων. Κοιτάξτε, να δείτε, το να είσαι στην περιφέρεια γενικά σου κάνει να είσαι μακριά από τα κέντρα λήψη αποφάσεων. Εμεί κυρίω αυτό το οποίο είχαμε ω θέμα είναι το ότι, αν θέλετε, το γεγονός ότι απέχουμε από την Αθήνα. Γιατί η Θεσσαλονίκη, κακά τα ψέματα, είναι δίπλα μας. Είναι μόλις 20-25 λεπτά το κέντρο της, της πόλης. Ε, μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι είμαστε σε μια διευρυμένη περιοχή της, ε, της βιομηχανικής ζώνης Θεσσαλονίκης. Η Αθήνα ήταν ένα θέμα για εμάς, γι' αυτό και από το 1980 έχουμε υποκατάστημα στην, στην Αττική, στην Αθήνα, ε, ε, πολύ καλά οργανωμένο, όπου καλύπτει τα εκεί και να δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ε, στην καινοτομία. Καινοτομία στε είδη ηλεκτρονική τεχνολογίας, εχμής, τεχνολογίας εχμής. ε, τεχνολογία αιχμή. τι σημαίνει αυτό, Ξέρετε, πολλοί λόγους και πολλοί μελάνι γύρω από τη λέξη καινοτομία. Η δική σα επιχείρηση, πώ αντιλαμβάνετε την καινοτομία στα δικά σα προϊόντα, Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί για την καινοτομία και τώρα, τα τελευταία τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, είναι και τη μόδα. Mm -hmm. Οποιοδήποτε okay. θέλει να βαφτίσει κάτι καινούριο, το λέει Έχει καινοτόμο, μόνο και, ο... μόνο και μόνο γιατί περνάει η λέξη. Εγώ θα σα το πω πολύ απλά, πώ απαντάω ε, στη λέξη καινοτομία και το ποια είναι η φιλοσοφία τη Ολυμπια Ελεκτρόνη για την καινοτομία. Λοιπόν, καινοτομία δεν είναι οτιδήποτε άλλο παρά μόνο αυτό το οποίο ο πελάτη αντιλαμβάνεται ω καινοτομία και είναι διατεθειμένο να πληρώσει γι' αυτό. Έχετε πάρα πολλά προϊόντα και μάλιστα μία από τι τελευταίε σα μεγάλε δουλειέ είναι η συμφωνία που έχετε κλείσει με τη Μεγάλη Βρετανία στου Ολυμπιακού Αγώνε. Ήρθαν σε εσά και θα προμηθεύσουν μία γκάμα προϊόντων σα, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι ότι είναι από τα καινοτόμα προϊόντα σα. Τι, τι συνεργασία είναι αυτή. Εμεί έχουμε συνεργασία στην Μεγάλη Βρετανία με έναν στρατηγικό συνεργάτη, τον mm -hmm. Ringtail, όπου μαζί έχουμε καταφέρει και έχουμε κερδίσει ένα μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων σε ό,τι αφορά τον φωτισμό ασφαλείας. Εκεί λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο δώσαμε είναι την τεχνολογία για το φωτισμό ασφαλείας με την χρήση LEDs, όπου έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση σε ενέργεια, πολύ υψηλή αυτονομία, πολύ μεγάλο χρόνο ζωής, 100.000 ώρες, mm. και ταυτόχρονα έχουν και ένα έξυπνο κύκλωμα, αυτοδιάγνωσης της οποιασδήποτε βλάβης, έτσι ώστε όταν και ομιγέννητο γίνει η διακοπή που θα πηλήσει ανθρώπινες ζωές στο ρεύμα, από πριν το φωτιστικό ασφαλείας να αντιληφθεί, να αυτοδιαγνώσει την όποια βλάβη έχει, είτε στη, στο συσσωρευτή, είτε στο mm -hmm. ηλεκτρονικό κύκλωμα, και να ειδοποιήσει ότι αυτό το φωτιστικό ασφαλείας δεν θα λειτουργήσει σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, άρα ο συντηρητής να το δει και να το αντικαταστήσει ή να το επιδιορθώσει άμεσα και γρήγορα. Mm -hmm. Αυτή λοιπόν είναι η καινοτομία, ο συνδυασμό LEDs με το Intelligent System, όπου είναι ένα σύστημα έξυπνη αυτόματη διάγνωση. Αυτή είναι η τελευταία συνεργασία. Ωστόσο, έχετε συνεργασίε με 72 χώρε, έτσι δεν είναι. Ναι, η Olympia δύο. Electronics εξάγει σε 72 χώρε παγκοσμίω, από τι σκανδιναβικέ χώρε μέχρι την Νότια Αφρική και από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι και την Αυστραλία. Η μεγαλύτερη ιδέα αγορά μα είναι οι χώρε των σκανδιναβικών χωρών και κυρίω η Νορβηγία και η Σουηδία, όπου στην Νορβηγία έχουμε περίπου το 25% τη αγορά και στη Σουηδία έχουμε το 20% τη αγορά στα συστήματα φωτισμού ασφαλεία. Δύσκολοι πελάτε για να σα επιλέξουν Σκανδιναβοί, οι οποίοι ψηρίζουν εντό εισαγωγικών το παραμικρό, νομίζω ότι πήρατε ένα βραβείο από αυτό και μόνο. Είναι πελάτε απαιτητικοί, είναι, ναι. αλλά από την άλλη είναι κύριοι. Δηλαδή από τη στιγμή που θα καταφέρει να μπει στη λίστα τη δική του και να, γίνεται, να γίνει κανεί preferred partner. Ε, όπως έχει γίνει η Olympia Electronics, ε, για τους σκανδιναβούς πελάτες. Από εκεί και πέρα, ε, η συνέπεια που θα δείξει ο προμηθευτής είναι αυτός που κρίνει τη συνεργασία. Mm -hmm. Τι προϊόντα συνήθω εξάγεται. Σε... Στι σκανδιναβικέ χώρε τι εξάγεται. Φωτισμό ασφαλεία ναι. και ηλεκτρονικά συστήματα πυρανίθωσης. Πάντω, έχω την αίσθηση ότι ο εξαγωγικό κλάδο είναι αυτό που έχει κρατήσει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε. Δεν γνωρίζω κατά πόσο θα συνεχίσει να, να τα καταφέρνει. Εσεί, ένα σχόλιο και ω επιχειρηματία, αλλά και ω πρόεδρο των εξαγωγέων. Εμεί ε, θέλουμε να πούμε ότι οι εξαγωγέ το 2011 αποτέλεσαν το μικρό θαύμα τη ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά ήταν το μόνο θετικό μακροοικονομικό μέγεθο τη ελληνική οικονομία μαζί με τον τουρισμό, θα έλεγα ήταν τα δύο που ξεχώρισαν. Ε, Όμω αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι από μόνο του. Διότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία αν δεν λυθούν τότε θα έχουμε πτώσει σε εξαγωγές. Το πρώτο είναι ουσιαστικά η άτυπη η στάση πληρωμών η τυπική τέλο πάντων που έχει κηρύξει το δημόσιο προ τι εξαγωγικέ επιχειρήσει με τη μη επιστροφή του ΦΠΑ αλλά και οτιδήποτε αφορά υποχρεώσει του δημοσίου προ τι επιχειρήσει. Και η άλλη είναι η πολύ μεγάλη στενότητα που έχει ο τραπεζικό τομέα. Προ τι εξαγωγικέ επιχειρήσει και αυτό ο συνδυασμό είναι ένα συνδυασμό θανάτου, θα έλεγα, που τι οδηγεί μοιραία στο να ακολουθήσουν την πτωτική πορεία τη συνολική εικόνα τη οικονομία. Το δόγμα παράγω και εξάγω μπορεί να μα βγάλει από την οικονομική κρίση, θέλει και λίγο να έχει δίπλα το δημόσιο και τι τράπεζε, έχω την αίσθηση. Δεν, δεν ισχύει το δόγμα παράγω-εξάγω. Τι λέτε, κοιτάξτε, για να βγούμε από την κρίση. Κοιτάξτε να δείτε. Ε... Εδώ θα σας θυμίσω έναν Λιβανέζο ποιητή που το 1923 είχε γράψει ένα πολύ έτσι, προφητικό ποιήμα, που λες και το είχε γράψει για την Ελλάδα, όπου έλεγε ότι δεν έχει νόημα κανένα τόπο από μόνο του από τη στιγμή που δεν πίνει το κρασί τη σοδειά του, από τη στιγμή που δεν ε, καταναλώνει το, το σιτάρι τη σοδειά του και από τη στιγμή ε, που τρέφεται με προϊόντα ξένων. Άρα το δόγμα παράγω και εξάγω είναι πραγματικά το μοναδικό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μια σταθερή βάση ανάπτυξης και σε μια σταθερή τροχιά. Στην Ελλάδα, οι συνεργασίες με κάποια καταστήματα εδώ στην χώρα μας. Η Olympia Electronics έχει καταφέρει να είναι leader στην ελληνική αγορά. Τα, κυρίως το βασικό Δίκτυο διανομών είναι τα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού και διαμέσω αυτών τα προϊόντα της Olympia Electronics έχουν χρησιμοποιηθεί στο Αττικό Μετρό, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στα περισσότερα ξενοδοχεία της Ελλάδος και στα περισσότερα μεγάλα κτίρια. Mm -hmm. Η οικονομική κρίση πώς την έχετε αντιμετωπίσει, προχωρήσατε σε περικοπές προσωπικού, σε μειώσεις των μισθών, πώς την αντιμετωπίζετε, όχι, δεν κάναμε ούτε περικοπέ μισθών και δεν κάναμε και περικοπές προσωπικού. Αντιθέτω, μπορώ να σα πω ότι έχουν προσλάβει και άτομα. Ε, σε αυτό μα έχει βοηθήσει ε, η εξωστρέφεια και αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι σαφώ είναι ότι έχουμε κάνει ένα σημάζεμα στις ευρύτερε δαπάνες μα, έτσι ώστε να τι αξιοποιήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά. Αλλά προ το ανθρώπινο δυναμικό μα, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ε, πάγιο ε, αν θέλει, ε, στοιχείο για την εταιρεία μα, δεν έχουμε κάνει περικοπέ. Το μέλλον τι λέει. Πώς το βλέπετε, το πώς μέλλον το για την Ολύμπια. Ή, για την Ολύμπια, ναι. εμεί έχουμε ένα σταθερό business plan το οποίο κυρίω βασίζεται στην εξωστρέφεια. Ήδη τα 2 στα 3 ευρώ που μπαίνουν στο ταμείο τη εταιρεία προέρχονται από το εξωτερικό. Mm -hmm. ε, αυτό έχουμε σκοπό να αναπτύξουμε και να ενδυναμώσουμε τι χώρε, τι 72 χώρε το μερίδιο μα εκεί, χωρί βέβαια να απεμπολούμε το κυρίαρχο μερίδιο αγορά που έχουν στην ελληνική αγορά. Και ένα σχόλιο έτσι για το σύνδεσμο εξαγωγέων. είναι γεγονό και σε πρόσφατε έρευνε το έχουμε δει αυτό, ότι ο επιχειρηματικό κόσμο πλέον δεν περιμένει να πάρει χρήματα από τι τράπεζε ή από προγράμματα, δεν υπάρχουν αυτά άλλο. Αλλά υπάρχει μια έντονη εξωστρέφεια, φεύγει στο εξωτερικό, κάνει έρευνα. Πώ τα βλέπετε στο σύνδεσμο εξαγωγέων, γιατί κάποιο να ασχοληθεί με τι εξαγωγέ. Γιατί δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Μονόδρομος. Είναι μονόδρομος οι εξαγωγέ. Η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος, mm. Διότι όπω εσεί είπατε, το να περιμένει να έχει λαμβάνει από το κράτο ή να έχει λαμβάνει από δάνεια από το τραπεζικό τομέα είναι ένα όνειρο απατηλό. Είναι, είναι ε, Και είναι. το μόνο οξυγόνο και υγιέ οξυγόνο το οποίο μπορεί να έρθει είναι από του πελάτε του εξωτερικού. Άρα τουλάχιστον εμεί θέλουμε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον που να πατάμε σταθερά και να λέμε ότι αφήστε μας να δουλέψουμε. Τώρα τελευταία έχουμε την απαράδεκτη αυτή στάση με την εξαγγελθήσα απεργία στα λιμάνια. Δηλαδή, από τη μια έχουμε το δημόσιο που δεν μας πληρώνει, από την άλλη έχουμε και τις τράπεζες που δεν μας πληρώνει. Αν δεν λέμε να τα αντιπαρέλθουμε όλα αυτά, ε, άμα έχουμε και τι απεργίε, μετά σου λένε σταμάτα και σε οδηγούν σε διέξοδο. Οι ξένοι συνεργάτε σα, όταν μιλάτε μαζί του, τι σα λένε, Τι σχόλια κάνουν για την πατρίδα σα. Είναι πολύ άσχημη η εικόνα που έχει η Ελλάδα προ τα έξω. Έχει πολύ μεγάλη αναγνωρισμότητα, αλλά ταυτόχρονα και πολύ κακή αναγνωρισμότητα. Γι' αυτό και ο Σέβε έχει πει εδώ και ένα χρόνο ότι το... η Ελλάδα. Το Made in Greece έχει ανάγκη για brand repositioning, για επανατοποθέτηση του Made in Greece, έτσι ώστε σαφώς να πούμε στους πελάτες εξωτερικού ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά ότι αυτό το πρόβλημα έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και αυτό το πρόβλημα μπορεί να τελειώσει και να ενέρθει η πορεία της χώρας σε μια σταθερή βάση, γιατί η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα, αρκεί εμείς να πιστέψουμε σε αυτά και να τα αξιοποιήσουμε. πάρα πολύ μεγάλη. Φαντάζομαι ότι από όλα αυτά που βλέπουμε εδώ, κάποια ξεχωρίζεται. Κάποια είναι τα, τα τελευταία και να πω. Έτσι, έτσι. Ε, ναι, θα έλεγα ότι κυρίως αυτό που ξεχωρίζουμε είναι η στροφή που έκανε η Olympia Electronics στην παραγωγή φωτιστικών συστημάτων ασφαλείας με χρήση LEDs, LEDs. Mm. Θα πρέπει να πω ότι το να παράγει κανείς φωτισμό ασφαλείας δεν είναι καθόλου απλό, είναι μια πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα προϊόν το οποίο είναι ο φωτισμό ασφαλεία προστατεύει ανθρώπινε ζωέ σε περίπτωση διακοπή ενό ρεύματο. Δηλαδή, φανταστείτε ένα μεγάλο κλαμπ που να έχει 3.000 άτομα και όταν πέσει το ρεύμα, το οποίο μπορεί να συμβεί, εάν δεν λειτουργήσει σωστά ο φωτισμό ασφαλεία, μπορεί να έχουμε θύματα. Άρα λοιπόν ο φωτισμό ασφαλεία θα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένο και κυρίω να πληρεί τι προδιαγραφέ ασφαλεία όπω ορίζει. Οι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Ένα από τα τελευταία μοντέλα είναι αυτό το φωτιστικό ασφαλεία, το οποίο μέσα έχει LEDs, LEDs έχει ειδικού συσσωρευτέ τεχνολογία nickel metal hydride, και είναι από τα λεπτότερα φωτιστικά ασφαλεία στον κόσμο που ταυτόχρονα πληρούνται οι προδιαγραφέ. Mm -hmm. Το δε υλικά του είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντιστέκονται σε φωτιά και σε υψηλέ θερμοκρασίε όπω ορίζουν οι προδιαγραφέ. Γιατί, όπω ξέρετε πολύ καλά, μία διακοπή ρεύματο μπορεί να προέρθει από μία φωτιά. Άρα, το φωτιστικό ασφαλεία θα πρέπει να αντιστέκεται στη φωτιά, έτσι ώστε να οδηγηθεί ο κόσμο στην έξοδο κινδύνου. Αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πυρανίχνευση, αναλογικό, διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευση και λέγεται αναλογικό διότι μπορεί να εξετάσει για το ποιο είναι το επίπεδο συγκέντρωση καπνού όγκο, δηλαδή αν έχει μια φωτιά ενό αναπτήρα, τον καπνό που έχει ένα, ένα σπίρτο ή αν υπάρχει για ένα βαρέλι με φωτιά. Μπορεί να κατανοήσει το πόσο σημαντικό είναι το, το, το συμβάν τη πυρανίχνευση, έτσι ώστε αντίστοιχα να δώσει mm -hmm. το αντίστοιχο σήμα κινδύνου. Για τις το δεύτερο είναι ότι είναι διευθυνόμενο, δηλαδή αυτό μπορεί να καλύψει τι ανάγκε του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλο, τέτοιου μεγέθου. Καλά, μπορεί... και Ναι, <χαι> Και μπορεί, μπορεί να δώσει ακριβώ την σημειακή αναγνώριση και να σου πει σε ποια πτέρυγα και σε ποιο ακριβώ σημείο είναι το συμβάν, αλλά και το πόσο βαρό είναι για να μπορέσουν να πάνε οι άνθρωποι ασφαλεία και να σβήσουν γρήγορα και ε, έγκαιρα τη, τη φωτιά. Mm -hmm. ε, αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι ότι είναι ένα από τα 8 ε, συστήματα πυρανίχνευσης που έχουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας ε, που είναι ελληνικό, είναι το μοναδικό ελληνικό και ένα από τα οχτώ παγκοσμίω. Mm -hmm. Άρα ένας πελάτης του εξωτερικού όταν έχει να σχεδιάσει ένα σύστημα ε, πυρανίχνευσης έχει να πατήσει ανάμεσα σε οχτώ πρωτόκολλα. Ένα από αυτό είναι ελληνικό και είναι της Electronics. το τελευταίο μας δημιούργημα όπου είναι το, ε, το φωτιστικό ασφαλείας το οποίο είναι απο το που έχει το χαμηλότερο χαμηλό προφίλ ε, παγκοσμίω. Είναι ε, λιγότερο από 1,8 χιλιοστά το προφίλ και εδώ μέσα έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα έτσι ώστε και να πληρούμε τις προδιαγραφές και να είναι πλήρως λειτουργικό. Mm -hmm. Έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση σε ρεύμα, είναι αυτοελεγχόμενο, μπορείς να κάνεις χειρισμό διαμέσου μικρού τηλεχειριστηρίου έτσι ώστε να μπορεί να κάνει dimming τη στάθμη του φωτό και κυρίως διακρίνεται για το πολύ καλέσθητο design το οποίο έχει.